Θέλω να ξεκινήσουμε με μία ακόμα δράση πεζοπορία του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Έχουμε καλύψει, αν δεν κάνω λάθος, αρκετές δεκάδες δράσεις. Δραστήρια τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου εκεί στον Άγιο Νικόλαο και την Κυριακή 30 Οκτωβρίου διοργανώνεται μία ενδιαφέρουσα πεζοπορία. Περισσότερα ωστόσο θα μας πει ο κύριος Λεωνίδας Κλόντζας, πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου και δημοσιογράφος βέβαια στην Ανατολή, εκεί στην Ανατολική όμορφη Κρήτη μας. Την καλησπέρα, κύριε Κλόντζα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το FIVI και τη συνεργασία που έχουμε. Πέρυσι ήταν εξαιρετική και συγχαίρω και φέτο. Είναι όμορφες και ξεχωριστές οι αφορμές που μας δίνετε, κύριε Κλόντζα. Και ξεχωριστό και το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις σας. Και καλό θα είναι να υπάρξουν και μιμητές, να υπάρξουν και άνθρωποι που θα ακολουθήσουν τη δική σας φιλοσοφία. Λοιπόν, την Κυριακή τι έχουμε? Αυτό προσπαθούμε να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στις πρωτοβουλίες μας. Και αυτή την εποχή, το φθινόπωρο, όπως την άνοιξη, είναι η καλύτερη εποχή για όποιο θέλει να μας ακολουθήσει. Την Κυριακή θα φύγουμε από το χωριό Τάπες, είναι κοντά στην Κρτσά. Και θα βρούμε το παλιό μονοπάτι που ανέβαινε κάποιοι στο ορπέδιο του Καθαρού. Το σημαντικό είναι ότι θα περάσουμε μέσα από το κυπαρισόδος του Καθαρού, είναι μια πανέμορφη περιοχή. Θα συναντήσουμε κάποιες πηγές που στην εποχή αυτή έχουν νερό. Και επίσης θα περάσουμε και από μια σπηλιά, τη σπηλιά του Εγκλέζου, όπου την περίοδο της κατοχής κρύβονταν Εγκλέζοι και κριτικοί αντάρτες. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο της περιοχής μας, με μεγάλη ιστορία. Μάλιστα. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την όμορφη διαδρομή και πρωτοβουλία? Όσοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν. Ο σύλλογός μας ελάχιστες φορές, τις περισσότερες φορές, έρχονται ελεύθερα. Όποιος θέλει να έρθει, απλώς θα είναι κάπως προετοιμασμένος, γιατί ιδίως την Κυριακή η βόλτα μας είναι δυνατή ανηφορική, κάπου 4 ώρες. Οπότε καλό θα είναι να είναι κάπως προπονημένο για να μην τα κορδίσει ιδιαίτερα. Τέσσερις ώρες για να πάτε και να γυρίσετε? Όχι, όχι. Τέσσερις ώρες όλη η διαδρομή. Α, μάλιστα. Όλη η διαδρομή, τέσσερις ώρες. Ναι. Εντάξει, αλλά θα κάνουμε τα διαλύματά μας, θα σταματήσουμε, θα θαυμάσουμε τη θέα, διότι η διαδρομή αυτή προσφέρει μια εξαιρετική θέα προς τον κόλπο του Μεραμπέλου. Ναι. Οπότε σε κάθε πηγή θα συγκρατούμε, θα πιούμε και μια πίσω. Και θα καταλήξουμε το οροπέδιο του Καθαρού και να ξεκουραστούμε. Τι θα πρέπει να έχει μαζί του κάποιος ο οποίος θα επιχειρήσει να περπατήσει μαζί σας? Τα εφόδια ενός πεζοπόρου ποια είναι, πέρα από την εμπειρία? Πέρα από την εμπειρία και πέρα από τα καλά παπούτσια που πρέπει να φοράει. Ναι. Βασικό, γιατί πολλές φορές έχουμε προβλήματα με ανθρώπους που έρχονται με παπούτσια που δεν είναι σωστά για να περπατήσουν. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε νερό και οπωσδήποτε να έχει κάτι για. Μια σοκολάτα, μια μπανάνα, κάποια να τον τονώσει λίγο παραπάνω. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Το νεράκι του και αρκετό νερό και μια σοκολάτα, μια μπανάνα, ένα φούτο για να νιώσει καλύτερα. Τίποτα άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός σε ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή ένας πεζοπόρος μπορεί να είναι ένα παιδί δημοτικού. Θα μας το πείτε καλύτερα, ναι. Εσείς θα το βεβαιώσετε, μέχρι ένας ηλικιωμένος. Την περασμένη Κυριακή ήταν μαζί μας ένας άνθρωπος, ένας ηλικιωμένος 80 ετών, ο κύριος Κώστας, ο οποίος περπατάει καλύτερα από εμάς. Και περπατήσαμε 22 χιλιόμετρα στα Αστερούσια. Έτσι, ο οποίος είναι άνθρωπος που προπονείται συνέχεια, κάνει ποδήλατο, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε κι εμείς μέχρι την ηλικία του. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα, το γνωρίζετε και εσείς δημοσιογραφικά, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι. Με μη καλά οργανωμένες πεζοπορίες και εκδρομές, ειδικά με πρωταγωνιστές τουρίστες, και πρέπει λίγο να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι. Έρχεται χειμώνας. Και ίσως έρχεται και ένας χειμώνας με περίεργες, με δύσκολες, με πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες. Τι θα πρέπει να προσέξουμε, τι θα πρέπει να αποφύγουμε και να μην κάνουμε? Το πρόβλημα με τους αλλοδαπούς επισκέπτες μας είναι ότι δεν γνωρίζουν καλά το περιβάλλον της ορεινούς όγκους της Κρήτης. Πιστεύουν ότι είναι απλά, ότι θα έχουν χρόνο. Δεν ξέρουν, χάνουν τον προσανατολισμό τους. Δεν είναι προετοιμασμένοι καλά. Οπότε αναγκάστηκε καλούν το 112, το οποίο πια το έχουν μάθει όλοι. Και μόλις κινδυνεύσουν λίγο ή νιώθουν λίγο πανικό, ζητάνε βοήθεια. Και έχουμε σε πολλές περιοχές, σε περιπτώσεις στην Κρήτη, να επεμβαίνει η ΕΜΑΚ, οι πυροσβέστες, για να τους βοηθήσουν. Πέρα από ξένους όμως, το έχουμε λίγο κι εμείς.
ορισμένοι με μία δόση αφέλειας υπερεκτιμούν και τις δυνάμεις τους. Βεβαίως έχουν, πολλοί από αυτούς έχουν υπερβολική αισιοδοξία, αλλά τα βουνά της Κρήτης είναι φυγικά, είναι πολύ φυγικά, αλλά θέλουν προσοχή. Και δεν τα γνωρίζουν. Πολλές φορές χάνουν τον προσανατολισμό τους και πανικοβάλλονται. Επίσης δεν είναι τα ρούχα τους, η ετοιμασία τους δεν είναι σωστή. Πολλές φορές ξεμένουν από νερό. Έχουμε το φαράγγι του Ρίχτη εμείς εδώ πέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Το οποίο είναι πανέμορφο, αλλά δεν είναι για περίπατο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί έχουμε πυκνές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν τραυματιστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, συνοψίζοντας, αναφορικά με την πεζοπορία της Κυριακής, από πού ξεκινάτε, πού καταλήγετε και λίγο με τις ώρες να μας πείτε. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Ξεκινάμε από τον Νικόλαο, από το σημείο το γνωστό που αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας. Ναι. Ξεκινάμε το περιπάτημα από το χωριό Τάπες και ανεβαίνουμε όλοι μαζί μέχρι το οροπέδιο του Καθαρού. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κλόντζα, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μας.